Ο Κωνσταντίνος Καρδιασμένος, συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της CTX Capital του Λονδίνου εδώ στην Αθήνα, είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να δούμε ακριβώς τι φέρνει η νέα εβδομάδα σε επίπεδο ειδήσεων και ανακοινώσεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρδιασμένε. Καλημέρα, κύριε Λιμπεράκη, και καλημέρα σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Λοιπόν, να δούμε με τι ξεκινάμε σε αυτήν την νέα εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα είναι μία από τις ελαφριές εβδομάδες, θα μπορούσαμε να πούμε. Για σήμερα και αύριο, τουλάχιστον για την Ευρώπη και την Αμερική, δεν υπάρχουν λεγόμενες κόκκινες ανακοινώσεις, δηλαδή δεν υπάρχουν πολύ βαριές ανακοινώσεις. Έτσι λοιπόν για την Αμερική τα σημαντικά νέα ξεκινάνε από την Τετάρτη, όπου έχουμε στις 9 η ώρα το βράδυ την δημοπρασία του 18ου ομολόγου από την Αμερική. Mm-hmm. Μια σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι ενώ γνωρίζουμε από τον Ιανουάριο του 2014, όπου τότε είχαμε απόδοση 3,01% στο δεκαετές ομόλογο, γνωρίζαμε λοιπόν ότι από τότε η αγορά, μάλλον η Fed, θα αφαιρούσε περίπου 10 δις το μήνα από την επαναγορά παγίων. Το επιτόκιο εντούτοις από τότε μέχρι σήμερα, μέχρι τον προηγούμενο μήνα που έγινε η τελευταία δημοπρασία δεκαετούς, έπεσε από το 3% στο 2,38%. Mm-hmm. Το 2,38 σημειώθηκε στις 8 Οκτωβρίου που είχαμε την τελευταία δημοπρασία των δεκαετών ομολόγων για την Αμερική. Μένει να δούμε αν θα υπάρχει περαιτέρω πτώση στην απόδοση του δεκαετούς την Τετάρτη, ή αν τυχόν υποψίες για μια άνοδο των επιτοκίων συντομότερα από ό,τι περιμένουν οι αναλυτές, mm-hmm. μήπως οδηγήσουν την απόδοση του δεκαετούς σε υψηλότερα σημεία. Το πού θα καθίσει το επιτόκιο στο δεκαετές, ναι, είναι και μία ένδειξη στο τι πιστεύει η αγορά για τα επιτόκια, αν λοιπόν θα έχουμε μια πιο σύντομη άνοδο των επιτοκίων ή όχι. Σωστά. Να δούμε και την ανακοίνωση που αναμένεται από την αγορά εργασίας. Την προσέχει η κυρία Γέλεν, την προσέχει και ο πρόεδρος Ομπάμα για ακόμη περισσότερους λόγους τώρα μετά τις εκλογές και την πανωλευθερία των δημοκρατικών. Βεβαίως, έχουμε την Πέμπτη, είναι διπλή ανακοίνωση. Έχουμε, ναι, στις 4:30, μην ξεχνάμε ότι ακόμα δεν έχει αλλάξει η ώρα στην Αμερική. Οπότε όλες οι ανακοινώσεις για αυτή την εβδομάδα πηγαίνουν μία ώρα αργότερα. Άρα έχουν στις 4:30 αντί για τις 3:30 την Πέμπτη ετήσιες ανεργίας. Στις 282.000 αναμένονται. Ήταν, το προηγούμενο μας ήταν στις 278.000. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη αλλαγή. Mm-hmm. Σταθερά πάντως κάτω από 300.000, με τον μέσο όρο του διμήνου πια να βρίσκεται κάτω από 300.000. Ενώ δύο ώρες αργότερα, στις 6:30, έχουμε το Jobs Report. Είναι οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε αιτησιοποιημένη βάση πια πάντα. Αυτές οι θέσεις εργασίας αφορούν όλες εκείνες εκτός του γεωργικού τομέα. Με τον προηγούμενο μήνα να αποτελεί μάλλον ιστορικό ρεκόρ, αφού δημιουργήθηκαν σε αιτησιοποιημένη βάση περίπου 5 εκατομμύρια νέες θέσεις, 4,84 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Έρχεται αυτό το μήνα μια αναμονή λίγο χαμηλότερο από την προηγούμενη φορά, στα 4,75 εκατομμύρια. Αλλά όταν συζητάμε για ιστορικό ρεκόρ, δηλαδή μιλάμε ότι το Jobs Report βγήκε καλύτερο και από ό,τι έβγαινε το 2007 και το 2008 πριν την κρίση. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ υψηλό το νούμερο, ακόμα και στο 4,75 να ανακοινωθεί τελικά, θα είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Όλο αυτό βεβαίως αποκρισταλώνεται και στην πραγματική οικονομία. Οι λιανικές πωλήσεις είναι ένας δείκτης. Βέβαια, και την Παρασκευή στις 4:30 έχουμε την ανακοίνωσή του. Στο σύν 0,2% αναμένονται οι λιανικές πωλήσεις για την Παρασκευή. Σε μια εβδομάδα η οποία έχει αυτή την ανακοίνωση, θα λέγαμε σαν highlight για τις ΗΠΑ. Να σημειώσουμε εδώ πάντως ότι το κρίσιμο μέγεθος των λιανικών πωλήσεων έχει απογοητεύσει τις 5 τελευταίες φορές, τις 5 από τις 6 μάλλον τελευταίες ανακοινώσεις, με αποκορύφωση την τελευταία ανακοίνωση που είχαμε αρνητικό πρόσημο κιόλας για πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο του 2013. Άρα λοιπόν το σύν 0,2% αναμένεται σαν ένα άτυπο μικρό rebound, το θέλουμε. Και είναι για την Παρασκευή στις 4:30. Λιανικές πωλήσεις και την ίδια ημέρα, αν δεν απατώμε, και καταναλωτική εμπιστοσύνη. Ναι, είναι από τα αποτελέσματα της μελέτης του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν για την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Αυτά ανακοινώνονται την Παρασκευή στις 6:05 το απόγευμα. Ο προηγούμενος μήνας πάντως έφερε μια ανακοίνωση στα 5 του 2007. Δηλαδή το 86,4 που ανακοινώθηκε ήταν το υψηλότερο νούμερο που έχουμε δει τα τελευταία 7 χρόνια. Σίγουρα γέμισε με αισιοδοξία την αγορά. Σε συνέχεια αυτή τη καλή πορεία στην κατανάλωση, η αγορά αναμένει μια ανακοίνωση ακόμα υψηλότερα την Παρασκευή. Πιο συγκεκριμένα, αναμένει η αγορά 87,3 μονάδες. Να δούμε αν θα ανακοινωθεί εκεί το νούμερο της μελέτης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι διατηρείται ψηλά, mm-hmm. η εμπιστοσύνη για την κατανάλωση.
Να έρθουμε σιγά σιγά και στην Ευρώπη. Εδώ είναι πολλά τα μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά. Είναι ανάγκη να δούμε, να διαψεύδονται ή να επιβεβαιώνονται οι τάσεις για τη γερμανική οικονομία. Είναι ανάγκη να δούμε και συνολικά πώς πηγαίνουν οι δείκτες για την νομισματική ένωση, βιομηχανική παραγωγή, πρώτη ανακοίνωση. Ναι, και είναι και αυτή πάλι η Δευτέρα, γιατί δεν έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις για την Ευρώπη. Την Τετάρτη, λοιπόν, είναι στις 12 το μεσημέρι. Η βιομηχανική παραγωγή είναι ένα κρίσιμο μέγεθος, ικανό να επηρεάσει τι εξελίξεις στην Ευρώπη. Μάλιστα, με την κακή πορεία που δείχνει τελευταία, η βιομηχανική παραγωγή είναι ικανή να σηματοδοτήσει και τις απαιτούμενες αλλαγές στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το τελευταίο εξάμεινο, για παράδειγμα, έχει αναπτύξει μεταβλητότητα αυτή η ανακοίνωση, με τα αποτελέσματα να μεταβαλλαντεύονται μεταξύ θετικού και αρνητικού προσήμου. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε μια ανακοίνωση στο μείον 1,8%. Για την Τετάρτη αγορά αναμένει μια απόδοση στο σύν 0,6%. Είχαμε και ανακοινώσεις οι οποίες αναμένονταν θετικές και βγήκαν τελικά αρνητικές στο τελευταίο εξάμεινο. Θετικές ανακοινώσεις οι οποίες δεν έφεραν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Πρέπει αυτή τη φορά να έχουμε αυτό το σύν 0,6%, να δούμε αν τυχόν θα υπάρξει. Και η εβδομάδα κλείνει για την Ευρώπη με ανακοινώσεις για την πορεία του ΕΠΑ αρκετών χωρών. Βέβαια, είναι την Παρασκευή, είναι η μέρα ΕΠ για την Ευρώπη, είναι η πιο σημαντική μέρα για την Ευρωζώνη. Έχουμε την Γαλλία να ανακοινώνει στις 8.30 το πρωί της Παρασκευής, τη Γερμανία στις 9, την Ιταλία στις 11, ενώ το συνολικό ΑΕΠ για την Ευρωζώνη αναμένεται στις 12 ώρα το πρωί, το μεσημέρι της Παρασκευής. Το ανεμικό και οριακό 0,1. Ναι, εκεί, στο 0,1%. Μόνο η Γαλλία και η Γερμανία αναμένονται στο σύν 0,1%. Η Ιταλία δυστυχώς αναμένεται στο μείον 0,1%. Αλλά το ΑΕΠ αναμένεται στο σύν 0,1%. Είναι σημαντική ανακοίνωση γιατί είναι preliminary. Είναι flash GDP δηλαδή. Δεν είναι η τελική ανακοίνωση. Είναι η αναμονή της ανακοίνωσης. Άρα έχει μεγαλύτερη σημασία για τους traders. Καλό είναι να το προσέξουν. Να δούμε τι γίνεται και στη μακρινή Κίνα. Μαθαίνουμε σήμερα για αυτήν την υπογραφή για τη ζώνη ελευθέρου εμπορίου με την Νότιο Κορέα. Είναι μία από τις ειδήσεις που κυριαρχούν στον οικονομικό τύπο διεθνώς. Έχουμε όμως και σημαντικές ανακοινώσεις που έρχονται αυτήν την εβδομάδα. Ναι, και ξεκίνησαν σήμερα τα ξημερώματα οι Κινέζοι, ανακοινώνοντας τους δείκτες τιμών καταναλωτή και παραγωγής. Με ένα ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή, η αγορά υποδέχτηκε αυτό που περίμενε, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια έκπληξη εκεί. Αλλά δυστυχώς στις τιμές παραγωγής είχαμε μια πτώση στο μείον 2,2% αντί για μείον 1,9%. Δεν άρεσε πάρα πολύ αυτό και ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Αύριο, την Τρίτη, έχουμε την ανακοίνωση των νέων δανείων. Η αγορά αναμένει μια μείωση στη χορήγηση των κινέζικων δανείων, τα οποία μετά από σταδιακή αύξηση από τον Αύγουστο αναμένεται μια υποχώρηση, όπως κάθε χρόνο υπάρχει μια υποχώρηση τον Νοέμβριο. Αυτό πάντως που μας έκανε εντύπωση είναι ναι μεν η ακολουθία σχετικά με την εποχικότητα η οποία υπάρχει, αλλά σε συντάξει με ένα νούμερο σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή το δανειακό πορτφόλιο των Κινέζων αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρσι έχει μεγαλώσει περίπου 15%. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Καρδιασμένε, πρακτικά. Ότι έχουν ανοίξει αρκετά ισολογισμοί των τραπεζών τους. Δηλαδή ότι έχει ανοίξει ο δανεισμός. Προφανώς θα ανοίξει και η κατανάλωση εκεί. Θα το δούμε και σε ανακοίνωση που έρχεται για την Κίνα. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα η ανακοίνωση για την κατανάλωση. Αλλά έχει ανοίξει σίγουρα το δανειακό πορτφόλιο τόσο της κεντρικής τράπεζας όσο και των περιφερειακών τραπεζών της Κίνας. Και βέβαια το Η μείζον ανακοίνωση. είναι να λειτουργεί το σύστημα των χορηγήσεων σε ένα πλαίσιο κανονιστικό επαρκές, έτσι, για να μην δούμε τα ίδια που είδαμε στην Αμερική και στην Ευρώπη σε πολλές Ναι, περιπτώσεις. και βέβαια οι Κινέζοι, ξέρετε, όταν παρεμβαίνουν σε αυτά, παρεμβαίνουν αρκετά βία. Θυμάστε πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όταν συζητάγαμε για τη μείωση της ρευστότητας της κεντρικής τράπεζας της Κίνας προς τις εμπορικές τράπεζες, όπου έκλεισε την κάνουλα για τα overnight και εκεί δημιουργήθηκε ένας πανικός. Βέβαια, προειδοποιεί η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας πριν αρχίσει τις βολές. Για την ώρα υπάρχει ηρεμία πάντως και αναμένεται μια ανακοίνωση στα 615 δις για την Τρίτη. Για το δανεισμό, να δούμε τι γίνεται και με τη βιομηχανική παραγωγή. Εκεί λοιπόν την Πέμπτη στις 7.30 το πρωί δεν περιμένω κάποιες αλλαγές από την προηγούμενη ανακοίνωση. Στο σύν 8% αναμένει η αγορά βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα. Τα σημαντικά στατιστικά πάντως αξίζει να σημειωθεί πολύ κακή απόδοση της ανακοίνωσης Σεπτεμβρίου, όπου είχαμε αποτέλεσμα στο 6,9%, φέρνοντας μνήμες του 2009. Τον Οκτώβριο είχαμε ένα σημαντικό rebound πίσω στο 8%, νούμερο που αναμένεται και για την Πέμπτη. Μακριά βέβαια από τα διψήφια νούμερα τα οποία μας είχαν συνηθίσει οι Κινέζοι για αρκετά χρόνια. Βρίσκονται ψηλά μέσα στα μονοψήφια, αλλά και όταν πέφτουν και κάτω από το 7, εκεί αρχίζει και υπάρχει ανησυχία. Ευτυχώς τώρα περιμένουμε ένα 8%.
Τώρα να πάμε και στην Ιαπωνία. Αυτές τις μέρες είναι και η πολύ σημαντική και μετά από 2 χρόνια προσέγγιση της Ιαπωνίας με την Κίνα. Την καλύπτουν εκτενώς βεβαίως τα διεθνή μέσα και υπάρχουν και τα γεωπολιτικά που παίζονται μεταξύ των δύο χωρών και προκαλούν ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την έχουμε δει κατά καιρούς να αποτυπώνεται και στις αγορές της Ασίας. Την Ιαπωνία την παρακολουθούμε και για τον πρόσθετο λόγο, κύριε Καρδιασμένο, ότι πια διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα από την ευνηδιαστική απόφαση του κύριου Κουρόντα, της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, να προχωρήσει σε πιο επιθετική νομισματική πολιτική. Βέβαια, ήταν σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Θυμόμαστε όλη την προηγούμενη εβδομάδα πόσο πολύ έτρεξε η Ιαπωνία σε επίπεδο μετοχικό. Την Τρίτη, πάντως, υπάρχει μια ανακοίνωση την οποία αξίζει κανείς να παρακολουθήσει ή τέλος πάντων να έχει σε κάποιο alert, γιατί είναι βράδυ πολύ, είναι ξημερώματα. Είναι στις 2 παρα 10 το πρωί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Και μάλιστα μετά από μια μακρά περίοδο 6 μηνών, όπου βρεθήκαμε σε θετικό έδαφος, η ανακοίνωση φλερτάρει επικίνδυνα με το αρνητικό πρόσημο μόλις 3 δις γεν. Σε θετικό πρόσημο αναμένουν την ανακοίνωση οι αναλυτές, προερχόμενα από δύο σημαντικές απογοητεύσεις και όλους τους προηγούμενους μήνες, όπου η αγορά περίμενε 18 δις, 180 δις, 190 δις συν, και είχαμε πολύ χαμηλές αποδόσεις εκεί. Είναι η πρώτη φορά που μπορεί και να δούμε και αρνητικό έδαφος μετά από περίπου 6 μήνες. Το ισοζύγιο τροφίμων συναλλαγών, να σημίσουμε ότι είναι το σύνολο των υπηρεσιών, προϊόντων σε σχέση με την, που συγκρίνονται σαν εισαγωγές και εξαγωγές. Είναι θετικό το έδαφος τώρα. Εάν χαθεί, να δούμε τι θα κάνει και ο Σπουρόντα, γιατί είναι και μετά από μια πολύ καλή ανακοίνωση η οποία έγινε. Εάν, ξέρετε, τώρα οι αγορές μπορούν να περιμένουν και κάποιοι προφητέικοι εκεί, μην τους δοθεί το σήμα από το ισοζύγιο τροφίμων συναλλαγών. Σωστά. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρδιασμένη, για τον χρόνο σας. Καλημέρα. Και εγώ, κύριε Λιμπεράκη, να είστε καλά.